Στον κλάδο μας παρατηρούνται φαινόμενα κάποιων απαιτήσεων, ειδικότερα από πελάτες VIP, τα οποία έτσι είναι λίγο εξωπραγματικά, ας το πούμε. Έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο πελάτη σε πολύ γνωστό ξενοδοχείο της παραλιακής, όποτε του πηγαίνουν με το ποτό, απαιτεί να του καθαρίζουν και τους κρυζούς καρπούς. Θέλει δηλαδή έναν υπάλληλο πάνω από το φρέντο σερβιτόρο στο τραπέζι να του καθαρίζει τους ξύλους καρπούς. Έχουν φτάσει στα αυτιά μας περιστατικά ότι θέλουν ειδικούς χρωματισμούς στα καλαμάκια που μπαίνουν στα ποτήρια τους. Υπάρχουν όμως και πιο σοβαρά και έχουν να κάνουν με τους συναδέλφους που δουλεύουν στα room service, όπου εκεί είτε άντρας είναι ο συνάδελφος είτε γυναίκα, συχνά έχουμε φαινόμενα σεξουαλικής παρενόχλησης. Και φυσικά στον χώρο που εργάζομαι εγώ, στο καζίνο της Πάνιφας, οι απαιτήσεις των πελατών είναι εξωπραγματικές ορισμένες φορές. Γνωρίζω, ας πούμε, ότι υπήρχε ένας πολύ διακεκριμένος πελάτης, ξένος, ο οποίος έμενε σε κεντρικό ξενοδοχείο στην Αθήνα, σε ξενοδοχείο της Γαλλίου και ο συγκεκριμένος της πλατείας Συντάγματος, ο οποίος απαιτούσε από τις καμαριέρες το σιφόνι της τουαλέτας να καθαρίζεται με πατονέτα. Μπορώ να σας διηγηθώ ένα περιστατικό σε ένα ξενοδοχείο κεντρικό στην Αθήνα, όπου ο συνάδελφος από το room service δέχτηκε κλήση να πάει κάποια πράγματα στο δωμάτιο. Ανέβηκε στο δωμάτιο και ο πελάτης, ο οποίος ήταν από τους πιο διακεκριμένους, είχε την χρυσή κάρτα του ξενοδοχείου, τον υποδέχτηκε με άκρος προκλητική εμφάνιση και έχοντας στην τηλεόραση του δωματίου ακατάλληλο υλικό. Τα ξενοδοχεία, ειδικά στα room service, είναι ένα συχνό φαινόμενο. Σε εμάς πάνω στην Πάρνηθα, τώρα έχουμε παρατηρήσει το φαινόμενο ότι πελάτες την ώρα που παίζουν δεν θέλουν να τους σερβίρει στο ποτό, θέλουν να τους σερβίρει στο ποτό όταν πέσει η μπύλια, ας πούμε, στη ρουλέτα. Την ώρα που είναι η μπύλια, παραδείγματος χάρη στη ρουλέτα και γυρνάει, δεν θέλει να το αφήσει εκεί την ώρα το ποτό. Πρέπει να είσαι από πάνω του να περιμένεις, να πέσει η μπύλια στο νούμερο, να γίνουν πληρωμές και μετά να το αφήσει το ποτό. Υπάρχουν πελάτες οι οποίοι πετάνε πίτρες στις μάρκες μέσα στο ποτό για γούρι. Έχουμε τέτοια φαινόμενα και φυσικά έχουμε και ακραίες συμπεριφορές ορισμένες φορές από ανθρώπους οι οποίοι έχουν χάσει κάποιο ποσό ή έχουν κάνει κατανάλωση αλκοόλ, οι οποίοι είναι επιθετικοί απέναντι στο προσωπικό. Υπάρχουν οι επαγγελματίες, complainers, πελάτες, δηλαδή αυτοί που κάνουν συνέχεια παράπονα, με σκοπό να πετύχουν η αναβάθμιση δωματίου ή να τους χαρίσουμε κάποιες διανυκτερεύσεις ή να έχουν ένα γεύμα δωρεάν ή κάποια ποτά δωρεάν. Το κάνουν συστηματικά, δημιουργούν πρόβλημα στους συναδέλφους μου και οι επιχειρήσεις αναγκάζονται ορισμένες φορές να υποκύψουν στις απαιτήσεις τους. Βέβαια, αυτό το φαινόμενο έχει σιγά σιγά εξαλειφθεί. Τα ξενοδοχεία έχουν ανοίξει έναν κατάλογο με αυτούς τους πελάτες. Και είναι πλέον οι εργαζόμενοι ενημερωμένοι για το τι πρόκειται να αντιμετωπίσουν. Συνήθως τους πολύ 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 διάσημους, πιστέψτε μου, ότι δεν τους βλέπουμε ούτε εμείς. Να σας δώσω να καταλάβετε ένα περιστατικό. Όταν ήρθε η ποδοσφαιρική ομάδα της Μπαρτσελόνα και διέμεινε στο Intercontinental της Συγκρού, είχε χωριστεί το ξενοδοχείο με παραβάν. Από εκεί που θα περνάγανε οι παίκτες και η αποστολή της ομάδας, περνάγανε πίσω από τα παραβάν, δεν τους έβλεπε ποτέ κανείς. Και οποιαδήποτε υπηρεσία παρέχοντα από το ξενοδοχείο ήταν με σερβιτόρους της ομάδας. Είχε φέρει η ομάδα, είχε φέρει η Μπαρτσελόνα σερβιτόρους από την Ισπανία και σερβίταν αυτοί τους πελάτες. Δεν τους πλησιάζουμε εμείς. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το διαχειριστούμε εμείς. Πολλές φορές έχουν δικούς τους μάγειρες, δικούς τους σερβιτόρους, δικούς τους μέτς. Δεν έχουμε πολύ πολύ επαφή. Πεσμένο σε σχέση με παλαιότερα χρόνια, αλλά υπάρχει ακόμα ο θεσμός των tips, υπάρχει. Έχει δυσκολέψει βέβαια τώρα με τις χρεωστικές κάρτες, με τα POS και τα λοιπά, αλλά υπάρχει. Τους θερινούς μήνες και σε καλές ξενοδοχειακές μονάδες υπάρχει ένα σεβαστό ποσό φιλοδορήματος. Αυτό που έχουμε διαβάσει και εμείς και έχουμε ακούσει είναι ο περίφημος Σαουδάραβας εκεί στην Μύκονο, στο Ρέμο, που στην εμφάνιση του Ρέμου που είχε εκεί στη Μύκονο, που είχε αφήσει, ακούστηκε ότι είχε αφήσει σχεδόν 150.000 ευρώ φιλοδόρημα στο προσωπικό του μου μαγαζιού.